Βρισκόμαστε σήμερα στην Κοζάνη, σε ένα χώρο, σε ένα καφέ της πόλης της Κοζάνης, έτσι ώστε να μιλήσουμε για την επιχειρηματικότητα και τη σύνδεσή της με την καινοτομία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να οργανώσουμε μια σειρά τέτοιου είδους εκδηλώσεων που έχουν ως σκοπό να υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων αλλά και του κόσμου της Δυτικής Μακεδονίας, έτσι ώστε να εξαχθούν βασικά συμπεράσματα για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα ή να αναπτύξει την επιχειρηματική του ιδέα. Σήμερα, εδώ στην πόλη της Κοζάνης, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τρεις καταξιωμένες επιχειρήσεις, την Pitennis AVE, η οποία θα μας αναλύσει όλη την ιστορία, την επιχειρηματική ιστορία της επιχείρησης αυτής. Και από εκεί και πέρα, επειδή οι τεχνολογίες παίζουν πάντα ένα σημαντικό ρόλο, δεν μπορεί να έλειπε μια startup επιχείρηση, η Kivoto, που έχει έδρα την Πτολεμαϊδα και φυσικά έχει αναπτύξει τη δραστηριότητά της με έναν πολύ έντονο τρόπο το τελευταίο διάστημα. Και επίσης, δεν μπορεί να έλειπε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και μια spin-off εταιρεία που έχει δημιουργηθεί από τα σπλάχνα του Πανεπιστημίου, την οποία και την ευχαριστούμε που τιμά με την παρουσία της στην εκδήλωση. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι η συγκυρία που συντελείται και όλο αυτό η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που θα επέλθει στη Δυτική Μακεδονία φέρνει και εμάς σε μια αναζήτηση τρόπων πώς να μεταδώσουμε στον κόσμο την αναγκαιότητα να στραφούμε σε άλλου είδους επενδύσεις πέρα από αυτό που είχαμε συνηθίσει όλο αυτό το διάστημα με την παραγωγή του λιγνίτη, και φυσικά προσπαθούμε να μεταδώσουμε με τον καλύτερο τρόπο ιδέες και προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή. Η περίοδος που διανύουμε είναι κομβική για τη Δυτική Μακεδονία. Ξέρετε κι εσείς ότι έχουμε αυτό το περιβόητο σχέδιο δίκαιης μετάβασης, το οποίο από εδώ και πέρα θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά, και φυσικά δεν μπορεί να λείπει κανείς από αυτή τη συγκυρία. Πείτε την ΕΣΕΒΕ παίρνοντας μέρος στον ανοιχτό καφέ, θα πει την ιστορία, θα παρουσιάσει την ιστορία της εταιρείας της, πώς την παρέλαβε, τι παρέλαβε, πώς τη μεγάλωσε, τι αντιμετώπισε στα χρόνια αυτά, τι προβλήματα, πώς τα αντιμετώπισε, τι κινήσεις έκανε στις κρίσεις που περάσανε. Χαίρομαι που σας γνωρίζω, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το Kivoto είναι μια πλατφόρμα product experience, η οποία ουσιαστικά συνδέει τις εταιρείες supplier με τις εταιρείες retailer και τους βοηθάει να έχουν την καλύτερη προϊοντική εμπειρία των προϊόντων τους στο ράφι για να μπορέσουν οι καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη ευκολία και να διαλέξουν ακριβώς όπως διαλέγουν στα φυσικά καταστήματα. Είστε μια νέα εταιρεία, αλλά βλέπω ότι εξελίσσεται δυναμικά. Είμαστε μια νέα startup. Η λειτουργία μας είναι τον τελευταίο χρόνο, είμαστε ένα χρόνο στον αέρα. Μέχρι στιγμής βέβαια έχουμε 30 και παραπάνω πελάτες, οι οποίες είναι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες από όλη την Ελλάδα ή μεγάλες ελληνικές. Περισσότερα από 500 brand και συνεργασία με περισσότερους από 400 retailers σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι στιγμής είμαστε 30 άτομα, η ομάδα μας μεγαλώνει συνεχώς και τα περισσότερα άτομα από αυτά είναι στην Πτολεμαϊδα, που είναι και η έδρα μας, όπως είπατε. Είμαι αυτή για να μιλήσω για τον τεχνοβλαστό του Πανεπιστημίου, η Νόρα. Είναι μια spin-off του Πανεπιστημίου που ιδρύθηκε εδώ και 1,5 χρόνο και εξυπηρετεί ακριβώς το στόχο για τον οποίο δημιουργήθηκε. Προσπαθούμε μέσω των τεχνοβλαστών που ιδρύθηκαν τελευταία 9 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε προϊόντα, διάφορες ερευνητικές προσπάθειες οι οποίες γίνονται καιρό τώρα στα εργαστήριά μας. Ήδη άρχισε να φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα, θεωρούμε πολύ ικανοποιητική την συνέχεια και βλέπουμε ένα αρκετά ενδιαφέρον μέλλον όσον αφορά όχι μόνο τα προϊόντα τα οποία φαίνεται ότι θα βγουν στην αγορά, αλλά και θέματα απασχόλησης. Είναι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή και αξιοποιούν πράγματα τα οποία ανακαλύπτονται και μελετώνται στην περιοχή. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχουμε αναλάβει ως Περιφέρεια για την διάδοση και την καλλιέργεια του πνεύματος της καινοτομίας, πραγματοποιούμε την πρώτη συνάντηση ιδεών εδώ στην Κοζάνη με τη συμμετοχή νέων ανθρώπων, είτε επιστημόνων είτε επιχειρηματιών, σε συνεργασία και με την παρουσία εταιριών και επιχειρήσεων που έχουν αναπτύξει διάφορες καινοτομίες στην περιφέρειά μας αλλά και εκτός Δυτικής Μακεδονίας, για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε και να
αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το πνεύμα αυτό της καινοτομίας που βασίζεται στην ανταλλαγή ιδεών μεταξύ νέων ανθρώπων που έχουν ανησυχίες δημιουργικές είτε στα θέματα της επιχειρηματικότητας, είτε στα θέματα της έρευνας, είτε στα θέματα της επιστήμης. Αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων και να καταθέτουν τις ιδέες τους και τις προτάσεις τους σε έναν ανοιχτό διάλογο με την παρουσία και άλλων συναδέλφων και νέων ανθρώπων και σιγά σιγά αυτό να αποτελέσει το βασικό θέμα συζήτησης στις παρέες των νέων ανθρώπων που θα εκφράζεται μέσα από τα συλλογικά όργανα της περιφέρειας αλλά και άλλων φορέων που και οι ίδιοι προωθούν και αναπτύσσουν την ιδέα της καινοτομίας.